Φεύγουμε από την Αθήνα για να κατεβούμε στην Πάτρα. Θα συναντήσουμε τον Χρήστο τον Στρατουλάκο και θα δούμε το σκάφος το οποίο έχει ήδη βγει εκεί, μάλλον βγαίνει όπου να είναι τώρα στο Ιόνιο, για να ξεκινήσουν οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες. Είναι το δεύτερο που είπε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα από το λιμάνι της Πάτρας. Είναι το δεύτερο σκάφος το οποίο θα δείτε τώρα, το οποίο θα συμμετέχει και αυτό στις έρευνες οι οποίες διεξάγονται από την Κυριακή στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Κρητικό για τα κοιτάσματα πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου, για να δούμε αν και κατά πόσον υπάρχουν τα κοιτάσματα αυτά. Είναι το πλοίο Ρομίλους, το οποίο κατέπλεψε σήμερα στο λιμάνι της Πάτρας. Θα είναι βοηθητικό του σκάφους, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά της Κεφαλονιάς δυτικά από το νησί της Κεφαλονιάς, του Nordic, του πλοίου αυτού. Επίσης, να πούμε ότι οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν για 4 μήνες, ούτως ώστε οι ειδικοί επιστήμονες της νορβηγικής εταιρείας να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει και στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος. Η έκταση των ερευνών θα είναι σχεδόν όλο το Ιόνιο, από την Κέρκυρα μέχρι και την περιοχή στο κατάκολο του νομού Ηλίας, καθώς επίσης και το πέλαγος της Κρήτης. Να πούμε ότι είναι 220 τετραγωνικά χιλιόμετρα ο χώρος όπου θα γίνει η έρευνα. Σε 4 μήνες θα ολοκληρωθούν και αμέσως μετά, σε διάστημα 4-5 μηνών, θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Οπότε, στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, που είπε κυρίες και κύριοι, ανοίγει ο δρόμος για την εκμετάλλευση και του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου που ενδεχομένως υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.